γη σου τελικά να μην κάνεις παιδιά. Θέλεις να υιοθετήσεις ένα παιδί. Και κάποια στιγμή που κράτησα ένα παιδί, δυστυχώς λιποθύμησα σε μια τράπεζα. Έρχεται το νοσοκομιακό, με πάει σε ένα νοσοκομείο. Ήταν ένας γιατρός εκεί που κατά κακή μου τύχη εφημέρευε εκείνη την ημέρα. Και μου λέει, ελάτε στο ιατρείο μου. Πάω στο ιατρείο του, μου κάνει εξετάσεις, μου κάνει ένα τεστ ΠΑΠ. Και βρίσκει ότι έχω καρκίνο σε τρίτο βαθμό και μου έδινε ζωή 3 χρόνια, 5 χρόνια. Και άρχισε να μου κάνει σε κατάσταση εγκυμοσύνης, βιοψία και διάφορα και φυσικά απέβαλα. Τραγικό. Τι να πεις τώρα εδώ. Όμως ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας, έτσι δεν είναι. Δεν είχε, αγάπη μου. Α, δεν είχε τελικά. Γελάντζε γιατρός. Δεν είχε. Της είπε ότι έχει καρκίνο και της έκανε βιοψία και έχασε το παιδί. Αυτό. Τι λες τώρα. Αυτό. Έκλαιγε μετά, να τη συνεφέρουμε, κάναμε μία ώρα, έτσι. Δεν έπιασε την κοπέλα. Έχει συνέντευξη. Ναι. Δεν έχει παιδιά. Όχι. Αλλά μου λέει: έχω 3 νηψάκια που τα αγαπάω, έχω τα κορίτσια. Ναι, βρε, όλα καλά, αλλά τώρα να σου τύχει. Έτσι εξηγούνται όλα. Ότι ασχολείται πολύ με τα κορίτσια και αυτή τη δουλειά. Όλα έχουν κάποια εξήγηση στη ζωή. Δηλαδή, τη είπαν ότι έχει καρκίνο. Αυτό. Ξεκίνησε να κάνει θεραπείες. Βιοψία τη έκανε και την κατέστρεψε. Συσσαγωγικά για την βιοψία. Επειδή είναι κραδιενέργεια. Και ήταν έγκυο. Ναι. Και μετά τα εγκατέλειψε μόνη της. Ευχαριστώ πολύ.